κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Κάτσε. Δεν έχει παιδιά κρύο ανέκδοτο, μην τρελαίνεστε τώρα. Δεν έχει παιδιά κρύο ανέκδοτο. Απλώς θα καταχρεωστώ ελάχιστα δευτερόλεπτα της εκπομπής για κάτι προσωπικό μου. Διότι μου συνέβη σήμερα και δεν πρόλαβα να τηλεφωνήσω στον Τανάκη να το πω, έτσι θα τα πω στον αέρα. Καθώς ερχόμουν στο στούντιο, συναντάω σε ένα δρόμο, βλέπω από μακριά τον Νίκο Γκάλη. Τον παλέμαχο. Σαν τον Γκάλη δεν έχει. Σαν τον Γκάλη δεν έχει. Ο ένας και μοναδικός. Ο ένας και μοναδικός. Και που λες, Τανάκη, τρέχω να τον συναντήσω και λοιπά, να του πάρω ένα αυτόγραφο, μια φωτογραφία να βγω μαζί του, του πω ένα γέννη κοντά αυτού. Ο Νίκος Γκάλης είναι, τώρα που είπες αυτόγραφο, είναι ο μοναδικός άνθρωπος από τον οποίο έχω ζητήσει αυτόγραφο στη ζωή μου. Και εγώ τώρα θα δεις. Λοιπόν, και σκοντά αυτού και. Και σκοντάφτω και πέφτω και γδέρνονται τα γόνατά μου και γδάθηκε και ο αγκόλου και λοιπά και χτύπησε, εντάξει όχι τίποτα σοβαρό, αλλά τσούζι πονάει, κατάλαβες, αλλά μπρος στον Γκάλη τι είναι ο πόνος. Είναι γελίο. Και μου συνέβη και είπα να το πω επειδή δεν πρόλαβα να τηλεφωνήσω. Δεν τα ξέρει και καλά, λέει τι είπε, τι είπε. Τι είπε αυτό. Αυτό τι είπε το. Νίκο, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, αγόρι. Άμα το δεις στον δρόμο, βάλτε το άνθρωπο. Βάζεις το όνομα του Γκάλη, επιμαθαίνεις το. Περιμένετε λίγο. Άνθρωπος ο οποίος γίνεται ανέκδοτο όμως είναι και με τη βούλα ζωντανός τρίμος. Εσείς είστε το ανέκδοτο, δεν είναι ο Γκάλης. Το νούμερο 23.